Γενικήτα, αυτή τη στιγμή μιλούμε συγκεντρωμένοι στο ηλεκτρολογικό σταθμό Δεγγέλια. Ναι. Μέσα στα πλαίσια των συγκεντρώσεων που κάνουμε στην περιφέρεια Αμοχώ του Λάρνακα και ηλεκτρολογικού σταθμού για να ενημερωθεί ο κόσμο για τα τεκτενόμενα, να ούτω ώστε πλήρω να μπορέσει να αξιολογήσει τι οργανώσει με μυστική ψηφοφορία για να χειριστούν τα σοβαρά θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Δηλαδή, κύριε Πανόρκο, το ερώτημα που τίθεται στη μυστική ψηφοφορία ποιο είναι? Κοιτάξτε, επειδή μιλούμε σε μέσα μαζική ενημέρωση, μα ακούει ο κοινό, θα πρέπει να γνωρίζει για ποιο λόγο να μαζευτήκαμε. Για ιδιωτικοποίηση, φαντάζομαι, ναι. Όχι. Το απλό θέμα το ιδιωτικοποίησεων δεν το αναφέρνω, δεν το συζητώ. Ναι. Το οποίο είμαστε την κάθετα εναντίον. Ναι. Ενώ ξεκάθαρα το Υπουργείο Εμπορίων, το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο για την αρχή ηλεκτρισμού, έχει εισηγήσει προ την ρυθμιστική αρχή, στα πλαίσια τη αγορά, η οποία στην ουσία ξυλώνει την αρχή ηλεκτρισμού, καταστρέφει την αρχή ηλεκτρισμού και δημιουργεί πράγματα εξωφρενικά, παράλογα, μη επιστημονικά τεκμηριωμένα, δημιουργεί την ανισότητα και ενώ την ίδια ώρα το ίδιο το Υπουργείο παραδέχεται στις εισηγήσεις του ότι και με αυτά αν γίνουν και με αυτούς τους περιορισμούς αν γίνουν εις βάρος της αρχής ηλεκτρισμού, δεν θα μπορέσει να παραχθεί φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια. Άρα ο κόσμος μαζεύεται, ναι, και ενημερώνεται για το σοβαρό τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας με μια 60χρονη πείρα και προσφορά προς τον τόπο, το οποίο εάν υιοθετηθούν τα όσα προδιαγράφονται από το Υπουργείο ή ακόμα και αν ο ίδιος ο εύπορος αποκρατικοποιήσεων μέσω του Υπουργείου Οικονομικών προχωρήσει στο να βάλει συμβούλους ή στο να ιδιωτικοποιήσει την αρχή ηλεκτρισμού, θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να γνωρίζουμε πού οδηγούν τα πράγματα, αλλά και η ίδια η κοινή γνώμη που πρέπει να γνωρίζουμε. Ωραία, δεν μου απαντήσατε όμως. Τι ερώτημα τίθεται στην ψηφοφορία, απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή, σε ενημερωθούν οι συνάδελφοι, τα ερωτήματα είναι ξεκάθαρα. Πού είναι τι? Εάν θα λιωθεί το θεσμικό καθεστώς του οργανισμού τους, εάν θα λιωθούν το θεσμικό καθεστώς της ιδίας της εργοδότησής τους, ναι, θα πάμε σε μέτρα. Αλλά την ίδια ώρα και οι ίδιοι προηγούν ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να ενημερώσουμε εάν έκανε στον όργανο αυτή τη δημοκρατία που παίρνει αποφάση. Μέχρι τώρα από τις μυστικές ψηφοφορίες τι προκύπτει, κύριε Πανόρκο? Καθολικότητα. Καθολικότητα. Είναι κάτι το οποίο κοιτάξτε, κύριε Νικήτα, είναι ανεπίτευκτο αυτό το τόπο. 2.000 εργαζόμενους εδώ και 2 χρόνια να τους έχουν κάτω αυτόν το άγχος, είναι ο οργανισμός τους, ποιο θα είναι το μέλλον. Και σας λέμε εμείς ξεκάθαρα πλέον ποιο θα είναι το μέλλον της ηλεκτρικής ενέργειας στον τόπο. Άρα ναι, είναι η καθολική συμμετοχή τους και η στήριξη των εργαζομένων. Άρα να μένουμε να δούμε πότε θα ανακοινωθούν αυτές οι κινητοποιήσεις και πώς θα κινηθείτε. Ευχαριστώ. Δεν είναι μόνο θέμα κινητοποιήσεων. Όχι, είναι ευρύτερο το θέμα. Ναι. Μαζικής ενημέρωσης, θα πρέπει να ενημερωθεί ένας έγκαστος πολίτης και όσοι από τους φορείς παίρνουν αποφάσεις για τη σοβαρότητα του θέματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.